Η συζήτηση είναι αποκαλυπτική με την έννοια ότι, νομίζουμε, η συντριπτική πλειοψηφία ε, όσων πήραν το λόγο ε, επιμένουν και αναδεικνύουν με όλους τους τρόπους τη σημασία να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ακριβώς γιατί έχει στρατηγική σημασία την οποία αναδείχθηκε από όλες τις παρεμβάσεις. Και εδώ να ξεχωρίσουμε το πολύ κρίσιμο στοιχείο ότι το 90% των συνολικών κοιτασμάτων νικελίου και κοβαλτίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται στην Ελλάδα και η μόνη επιχείρηση που τα αξιοποιούσε όλο αυτό το διάστημα ήταν η ΛΑΡΚΟ. Γι' αυτό μιλάμε. Και ακριβώς υπάρχει λοιπόν το κρίσιμο ζήτημα να μείνει ανοιχτή για να συζητηθεί επί της ουσίας η στήριξη, ε, τον, ε, η στήριξη αυτής της επιχείρησης με την έννοια ότι οι λεγόμενες πράσινες κατευθύνσεις, ξέρετε εδώ γιατί υπόθηκε από τον εκπρόσωπο του ΕΛΚ ε, και του της κυβέρνησης και όλα της Νέας Δημοκρατίας, ε, ότι εδώ υπήρχε μια... Ε, τέλος πάντων κατάσταση στη ΛΑΡΚΟ με χρέη ε, και δεν υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Μα το επιχειρηματικό ενδιαφέρον είναι ακριβώς πάνω στις προδιαγραφές υποτίθεται της πράσινε τις οποίες δεν θέλουν να, ε, να πληρώσουν οι ίδιοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα για, γιατί δεν θέλουν να ε, αναλάβουν τη, τη ΛΑΡΚΟ. Γιατί μεσολαβεί το κέρδος. Θέλουν μόνο κέρδη. Και βεβαίως να... Ε, και πάνε στο βρόντο και όποια περιβαλλοντική προστασία και τα όποια μέτρα προστασία των ίδιων των εργαζομένων. Οι οποίοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που όλο το προηγούμενο διάστημα φιλούσαν το εργοστάσιο, ακριβώ γιατί υπάρχει σοβαρό κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματο. Κλείνοντα, φαίνεται και αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι, από αυτά που είπε και ο εκπρόσωπο της Κομισιόν, ε, αναδεικνύεται ότι οι οδηγίες όχι μόνο δεν είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων όπως ο, ορισμένοι πάνε να τους δώσουν ιδιότητε που δεν έχουν, αλλά ίσα ίσα είναι εχθρικέ. Και αυτέ ακριβώ τι οδηγίε, τέσσερα okay. χρόνια με την πάλη του, οι εργαζόμενοι και τι αντέκρουσαν και διεκδίκησαν ε, το δικαίωμα στη δουλειά και τα κατάφεραν με όλο αυτό το διάστημα να θέτουν στην πρώτη γραμμή το ζήτημα τη επαναληπτική λάρκου. Σα ευχαριστώ.